Το πρώτο κρούσμα COVID-19 που χρειάζεται νοσηλεία εμφανίστηκε μετά από καιρό, τη Δευτέρα, στο νοσοκομείο Μυτιλίνης. Ενώ αυξημένα παραμένουν τα περιστατικά ιώσεων, ο διοικητής του νοσοκομείου Μυτιλίνης, κ. Γιώργος Καμπούρης, μιλώντας στον Έολο, τονίζει την ανάγκη τήρησης των προβλεπόμενων μέτρων προστασίας για αποφυγή μετάδοσης των ιώσεων. Σχετικά με το COVID θα ξεκινήσω. Πράγματι, αν εξαιρέσουμε ότι προς το τρίτο δεκαήμερο του Ιανουαρίου άρχισε σταδιακά να αποσυμπιέζεται, μετά από πολλές, 2-3 εβδομάδες, χτες ήρθε το πρώτο κρούσμα COVID που χρειάζεται νοσηλεία. Δηλαδή είχαμε εκενωθεί από COVID. Υπάρχει όμως πίεση νοσοκομείου, κυρίως με υιογενείς λοιμώξεις και λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. Πρέπει λοιπόν να συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί. Αυτό που λέμε με την Επιτροπή Λοιμώξεων, ότι τουλάχιστον μέσα στο νοσοκομείο αλλά και σε χώρους όπου υπάρχει συνωστισμός, καλό είναι να φοράμε τη μάσκα, διότι πραγματικά η μάσκα προστατεύει. Αυτή τη στιγμή υπάρχει αποσυμπίεση στην παιδιατρική. Έχουμε, αν δεν απατώ, με 2 ή 3 άτομα. Δεν έχουμε πολύ κόσμο, ενώ είχαμε φτάσει σε διψήφιο αριθμό. Έχουμε καθόλου ασθενείς με γρίπη ή τα ένα ή ένα? Υπάρχουν υιογενείς και με γρίπη, υπάρχουν τέτοιες περιπτώσεις αρκετές, και κυρίως άτομα μεγάλης ηλικίας ή πολύ μικρά άτομα. Ή πολύ μικρά. Έχουμε κάποιο άτομο στη ΜΕΘ από όχι. Γρίπη? Όχι, δεν έχουμε τέτοια πράγματα. Όχι. Εγώ δεν είμαστε καλά. Στρεπτοκοκκική αμυγδαλίτιδα, στρεπτόκοκκος που ήταν και αυτό στις αρχές του χειμώνα. Υπάρχουν. Όλες οι ιώσεις είναι σε έξαρση. Και για το επόμενο διάστημα, δίμηνο περίπου, σύμφωνα πάντα με τους ειδικούς, θα είναι σε έξαρση. Γι' αυτό λοιπόν εκείνο που συνιστάμε, προσοχή. Να μην επισκεπτόμεθα πολύ συχνά στα μέρη, να ανοίγουμε, να τηρούμε τις κανόνες υγιεινής, να παίρνουμε συχνά τα χέρια, να ανοίγουμε τα παράθυρα για αερισμό και ούτω καθεξής. Είναι γνωστά θέματα, τα έχουμε εμπεδώσει τα τελευταία 4 χρόνια με τον κόσμο.